θέλω να πάω θέατρο. Κανείς δεν πάει θέατρο στην Ελλάδα. Πασέ. Εγώ θα πάω στο Bob Theater Festival. Αλλά δεν θα το ξέρεις. Το Bob Theater Festival ξεκίνησε το 2008 από εμάς, από την ομάδα Μπόβο. Το κριτήριο ήταν να είναι παραστάσεις που να αρέσουν σε εμάς. Κατά κάποιο τρόπο, καλούμε κόσμο που συνήθως δεν βλέπει θέατρο να δει. Και στη συνέχεια, αυτοί εμπιστευόμενοι την παράστασή μας αρχίζουν και βλέπουν νεανικές παραστάσεις. Οπότε θα ήμασταν εμείς οι οικοδεσπότες ενός φεστιβάλ που παρουσιάζει στο θεατή τις καλύτερες νεανικές παραστάσεις της χρονιάς. Πόσο θα ήθελα να δω μια ωραία παράσταση. Πήγαινε στον Bob. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα του φεστιβάλ, μάλλον έλειπε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Γιατί από την πρώτη χρονιά είδαμε πάρα πολύ κόσμο να έρχεται. Και πάρα πολλές ομάδες να θέλουν να παίξουν σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Τρελαίνομαι να πετάω. Μπορώ να πετάω ώρες ολόκληρες. Κυριολεκτικά δεν μπορώ να την κατεβάσω από τον ουρανό. Αμάν κάνω κάθε φορά για να κατέβει. Φέτος λοιπόν το Bob Theater Festival μετακομίζει και έρχεται στο BIOS. Από 7 μέρες είναι πλέον 5 μέρες το φεστιβάλ και η Αμπόβο, εμείς, δεν συμμετέχουμε με καμία παράσταση. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ένας πιγκουίνος από την Ανταρκτική θα πάρει υποψηφιότητα. Και όλα ξεκίνησαν από εκείνο το βρωμερό, το τριτσάφιο, το βιετναμέσικο, τον κιτρινιάρι, τον γουρούνι που ανέλαβε τη διεύθυνση του μουσείου Συγχρονιξέκ στην πόλη μας. Αφτάνει! Σας παρακαλώ, έλεος! Ένας κολορατσιστής κολόγερος είστε! Αργόσκολος, να φύγετε! Εκτός από παραστάσεις που παίξανε φέτος, το Bob έχει και τρεις πρεμιέρες. Η μία είναι από την ομάδα Σύρμα, η παράσταση Έξι Βίσινα στον Κήπο. Έχουμε μία σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη με τον τίτλο Λίγο Φως. Και έχουμε και μία πρεμιέρα από δικά μας παιδιά, την παράσταση Πολιτισμένα Ζώα από τον συνθετή ο Γιώργος Αγγελόπουλος στον Αμπόβο και παίζει και ο Φάνης Παυλόπουλος στον Αμπόβο. Από την οποία μάλιστα βλέπετε και πλάνα παράλληλα με εμένα. Η μόνη που δεν με πείραζε ήταν μια κοκαλιάρα φραγκόκοτα. Έλα, γύρνα λίγο. Δεν είναι και τόσο άσχημο όσο νομίζεις. Άλλωστε. Είναι μέρος αυτού που σε κάνει εσένα, σωστά. Εδώ και 3 χρόνια στο Bob Theater Festival έχουμε εισάγει μια νέα κατάσταση που λέγεται διαγωνισμός Scratch Night. Ζητάμε πλέον ακόμα πιο νέες ομάδες, ομάδες από παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει οι δραματικές σχολές, να παρουσιάσουν 15 λεπτά από την υποδιαμόρφωση δουλειά τους. Και η νικήτρια θα μπορέσει να εξελίξει την παράστασή της και να παίξει εδώ στο BIOS 10 παραστάσεις την ερχόμενη σεζόν, χωρίς να πληρώσει ενίκιο. Ανοίξαμε τα φτερά μας πάνω από τον αντικό ουρανό και πετάγαμε όλη τη νύχτα. Μιλήσαμε για αρχιτεκτονική, μιλήσαμε για μουσική, για ταινίες, για τα πάντα. Νομίζω πως είναι η μοναδική κουκουβάγια που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου που είχαμε τόσα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Στα 5 χρόνια που ψάχνουμε παραστάσεις για το φεστιβάλ, φέτος είδαμε τις καλύτερες παραστάσεις που έχουμε δει ποτέ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Καλές παραστάσεις, ολοκληρωμένες παραστάσεις, πολιτικά μηνύματα σοβαρά, χιούμορ, τεχνικές. Τις προάλλες είδα ένα σκουλίκι που το τσίμπησε μια σαρανταποδαρούσα και έμεινα όλο το βράδυ ξάγρυπνη να το παρηγορώ μέχρι που πέθανε. Ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, να επιβιώσει μια ομάδα είναι να έχει κόσμο. Δεν χρειάζεται να ξεπουληθεί, δεν πιστεύω ότι είναι ξεπούλημα, αλλά αν έχεις μια καλή παράσταση, το κόσμος θα έρθει να τη δει και θα πληρώσει το εισιτήριο. Και έτσι όχι απλά θα επιβιώσεις παίζοντας θέατρο, αλλά θα νιώθεις ότι το αξίζεις κιόλας.